οι θαυματουργές αγιορείτικες εικόνες της Παναγίας. Όλα στο ευλογημένο αυτό βουνό, η κυβωτός της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, ολόκληρη η Χερσόνησος του Άθωνα, αλλά και άπαντες οι Αγιορείτες Πατέρες, έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με την κυρία Θεοτόκο. Είναι δικό της αυτό το περιβόλι, το μοναδικό Άγιον Όρος, που το φροντίζει με περίσσια χάρη και επιμέλεια. Είναι η έφορος και η προστάτης του, η καθηγουμένη. Είναι η μόνη γυναικεία ύπαρξη που υπάρχει σε αυτό. Οι Αγιορείτες μοναχοί, νύχτα και μέρα, υμνούν τη Θεοτόκο. Δεν υπάρχει αγιορείτικη εκδήλωση που να μην συνδέεται με το πανάγιο όνομά της και το γλυκύτατο πρόσωπό της. Η Παναγία είναι η μητέρα τους. Είναι η μοναδική γυναίκα που έχουν σχέση μαζί της. Αυτήν που αγαπούν, σε αυτήν προσεύχονται, σε αυτήν εμπιστεύονται τα πάντα. Όταν μιλούν για αυτήν και όταν ψάλουν ύμνους της, δακρύζουν. Είναι η προστάτης και η βοηθός τους. Είναι η αϊπάρθενος, την οποία αποκαλούν «μάνα μου», «μανούλα μου», όπως θα μιλούσαν στη σαρκική τους μητέρα. Παντού, όπου κι αν περπατήσεις, θα βρεις μίαν θαυματουργή εικόνα. Παντού θα ακούσεις για θαύματα και εμφανίσεις της Παναγίας. Θα ακούσεις θρύλους και διηγήσεις ευλαβικές που μαρτυρούν την αγάπη και τη λατρεία των μοναχών στην έφορο του τόπου τους, την κυρία Θεοτόκο. Ας ξεκινήσουμε όμως το σύντομο οδηπορικό μας στο αγιώνυμο όρος του Άθωνα. Ας μπούμε έστω και για λίγο στο πανέμορφο περιβόλι της Παναγίας μας και ας προσκυνήσουμε νοερά λίγες από τις θαυματουργικές της εικόνες. Άγιον Όρος, Παναγία. Ο Άγιον Όρος, που βρίσκεται κάτω από την προστασία της Παναγίας, είναι το μοναδικό στον κόσμο μοναστικό κέντρο, του οποίου η ιστορία παρουσιάζεται συνεχής και αδιάσπαστη για περισσότερα από 1000 χρόνια. Σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, παραπλέοντας τον Άθο, όταν πήγαιναν να επισκεφθούν τον Λάζαρο στην Κύπρο, μετά την Ανάσταση του Κυρίου, αποβιβάστηκαν ύστερα από φοβερή θαλασσοταραχή στον όρμο του Κλίμεντος, εκεί που βρίσκεται σήμερα η Μονή των Ιδύρων. Η Παναγία, θαυμάζοντας τα ωραία τοπία, ζήτησε από τον Υιόν της να της παραχωρήσει όλο το όρος, αν και οι κάτοικοί του ήταν ειδωλολάτρες. «Εσύ αγάπησες τον κήπο της Γεθσημανή και είναι δικό σου με τα αιωνόβια δέντρα και τα μεγαλόπρεπα βράχια. Με τα ταπεινά λουλούδια
και το αγιασμένο χώμα. Κι εγώ, η μάνα σου, θα ήθελα να είχα έναν δικό μου κήπο. Να περπατώ, να προσεύχομαι και να τον επιμελούμε. Τότε ακούστηκε μία φωνή που έλεγε: «Έστω ο τόπος αυτός κλήρωσός και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήνε. Πάρε κι εσύ το περιβόλι αυτό κι ας είναι αιώνιο και μοναδικό δικό σου». Έτσι λοιπόν ο επίγειος αυτός παράδεισος έγινε πια ο κήπος, το περιβόλι της Παναγίας. Δεσποτεία πνευματικής αγάπης ξεχύθηκε από τότε επάνω στον άθο και η σκέπη της Θεοτόκου πλήρωσε με ιερότητα τον χώρο. Ιερός ναός Πρωτάτου Καριές. Ο ναός του Πρωτάτου βρίσκεται στις Καριές, την πρωτεύουσα της Αθωνικής πολιτείας. Παλιότερα ονομαζόταν Λαύρα των Καριών, μετονομάστηκε όμως σε ναό του Πρωτάτου, αφού εκεί κατοικούσε ο πρώτος, η διοικητική αρχή ολόκληρου του Αγίου Όρους. Ο ναός του Πρωτάτου είναι αφιερωμένος στη γιορτή της Θεοτόκου και είναι το αρχαιότερο από τα καθολικά. Διαφέρει ωστόσο από αυτά, τόσο στο σχήμα, όσο και στον αρχιτεκτονικό τύπο. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική, για ένα μακρόστενο κτίριο δηλαδή, που καταλήγει ανατολικά σε ημικύκλιο και χωρίζεται με κείονες σε τρία μέρη κλήτη. Κτίστηκε από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη στις αρχές του 10ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες θεωρούνται έργο του Μανουήλ Πανσέλινου. Στην κόχη του ιερού βήματος του Πρωτάτου βρίσκεται η εικόνα του Άξιον Εστί. Πολλά τα θαύματά της, πάμπολοι και οι προσκυνητές που θα περάσουν οπωσδήποτε από εκεί να προσκυνήσουν, να πούνε γονατιστεί τον πόνο τους, να πάρουν την ευλογία της. Ήταν ένα βράδυ του καλοκαιριού όταν χτύπησε η πόρτα του παντοκρατορινού κελιού της κοιμήσεως της Θεοτόκου κοντά στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα στις Καριές. Ο γέροντας του κελιού βρισκόταν στην Αγρυπνία στο Πρωτάτο, όπως έκανε εξάλλου κάθε Σάββατο βράδυ.
ο υποτακτικός άνοιξε και μπροστά του στεκόταν ένας ξένος μοναχός, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με σχήμα μοναχού, που ζητούσε τη φιλοξενία του. Με ευχαρίστηση τον δέχτηκε και του προσέφερε ό,τι διέθετε το φτωχικό κελί τους. Τη νύχτα σηκώθηκαν για να διαβάσουν την πρωινή ακολουθία. Την ώρα του όρθρου και όταν έφτασαν στην ενάτη οδή, ο φιλοξενούμενος, πριν να ψάλει την τιμιωτέρα των χερουβίμ, πρόσθεσε το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστί ως αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον». Τον ύμνον αυτό τον έψαλε ολοκληρωμένο πολλές φορές ο άγνωστος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, μέχρι να τον μάθει ο υποτακτικός. Αυτή η φράση προκάλεσε το θαυμασμό του υποτακτικού, ο οποίος και ζήτησε από τον επισκέπτη να του γράψει τη φράση για να μπορεί να την ψάλει κι αυτός. Μέσα στο φτωχό όμως κελί δεν υπήρχε ούτε χαρτί ούτε μελάνη. Κι έτσι ο επισκέπτης χάραξε τη φράση με το δάκτυλό του σε μία πέτρινη πλάκα σαν να ήταν ζύμη, λέγοντας ότι αυτός ο ύμνος πρέπει να ψάλλεται από όλους τους Ορθοδόξους, και εξαφανίστηκε. Ο υποτακτικός που τον τίμησε ο Θεός για την υπακοή και τον οσιακό του βίο, έψαλε μέχρι το πρωί αυτόν τον ύμνο, ο οποίος τόσο πολύ έφρενε την καρδία του και του έφρενε ψυχική αγαλίαση. Όταν επέστρεψε ο γέροντας, άκουσε τον υποτακτικό του να ψάλει τον γλυκύτατο αυτό και μελωδικότατο ύμνο του Αρχαγγέλου, πληροφορήθηκε τα όσα έγιναν, έτρεξε πίσω στις καριές και ανήγγειλε το θαύμα. Το κελί αυτό, που από τότε ονομάστηκε Άξιον Εστίν, ετελεί το γιορτή προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος, όπως λέγεται, ήταν ο επισκέπτης μοναχός, αφού αυτός είναι ο κατεξοχήν υμνολόγος της Θεοτόκου. Η πλάκα στην οποία γράφτηκε ο ύμνος στάλθηκε στο Πατριαρχείο και η εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία ψάλθηκαν τα αγγελικά λόγια μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Κάθε Δευτέρα της Διακαινησίμου λιτανεύεται η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας στις καριές. Μπροστά στην εφαίστεια εικόνα του Άθωνα εγένετο ο συναγερμός του αγιορητικού κόσμου και γονιπετός υπέγραψαν οι σεβαστοί καθηγούμενοι και προϊστάμενοι των Ιερών Μονών το ψήφισμα της αιωνίου ενώσεως του Αγίου Όρους μετά της Μητρός Ελλάδος. Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Τρεις περίπου ώρες από τις καριές απέχει η μεγίστη, όπως ονομάζεται, Μονή του Βατοπεδίου, κτισμένη σε έναν ορμίσκο της βορειοανατολικής πλευράς της Χερσονήσου, πάνω σε μια κατάφυτη πλαγιά και μεταξύ των μονών Εσφυγμένου και Παντοκράτορος. Η Μονή είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Οι παραδόσεις και οι θρύλοι διηγούνται πως η Μονή κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά καταστράφηκε. Στο τέλος του 4ου αιώνα, ξανακτίστηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Πρώτο, από ευγνωμοσύνη προς την Θεοτόκο, που έσωσε το γιο της, ο οποίος ταξιδεύοντας στο Πέλαγος, παιδί ακόμη, ναυάγησε κοντά στις ακτές του όρους και μεταφέρθηκε θαυματουργικά στη στεριά, κοντά σε μία βάτο. Έτσι ονομάστηκε και το μοναστήρι Βατοπέδιον. Η ονομασία Βατοπέδιον είναι προτιμότερη και εξηγείται από τις πολλές βάτους που υπάρχουν στο παιδινό μέρος που απλώνεται μπροστά από αυτό. Ιστορικά, η ίδρυση του μοναστηριού τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα από τρεις μοναχούς από την Αδριανούπολη, τους Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο. Τον 12ο αιώνα, ο βασιλιάς της Σερβίας Σιμεών και ο γιος του Σάβας μονάζουν σε αυτή και προσθέτουν οικοδομές. Ο κεντρικός ναός του μοναστηριού κτίστηκε τον 11ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες του έγιναν τον 14ο αιώνα, αλλά ανακαινίστηκαν το 18ο αιώνα. Είναι ο μοναδικός ναός στο Άγιον Όρος, στον οποίον έχει διασωθεί επιτύχιος ψηφιδωτός διάκοσμος, με παραστάσεις του 11ου αιώνα, στα μέσα του 12ου και τέλη του 13ου, που απεικονίζουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την Δέηση και τον Άγιο Νικόλαο. Στο ιερό βήμα του ναού φυλάγονται τεμάχια από τίμιο ξύλο, λείψανα διαφόρων Αγίων, μέρος από το καλάμι με το οποίο πρόσφεραν στον Ιησού Χριστό το βουτυγμένο σε ξύδις φουγγάρι, ένα από τα τρία τεμάχια της ζώνης της Θεοτόκου. Μέσα και έξω από τη Μονή υπάρχουν άλλοι 28 ναοί. Στο καθολικό είναι ενσωματωμένα 5 παρεκκλήσια του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας της Παραμυθίας, των Αρχαγγέλων και της Αγίας Τριάδος. Στην αυλή υπάρχουν 2 παρεκκλήσια της Αγίας Ζώνης, που φυλάσσονται τα υπόλοιπα 2 τεμάχια της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, για την οποία εκ παραδόσεως γνωρίζουμε ότι η Θεοτόκος ανερχόμενη στον ουρανό παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά, και των Αγίων Αναργύρων. Η Τράπεζα της Μονής κτίστηκε το 12ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 18ο, οπότε και αγιογραφήθηκε. Η εικονογράφηση όμως παρουσιάζεται ελλιπής. Μέσα στο κτίριο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι και η κατοικία του τραπεζάρι. Στη βιβλιοθήκη της Μονής υπάρχουν πολύτιμα χρυσόβουλα, κυρόβουλα και άλλα έγγραφα που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα, 1536 χειρόγραφα βιβλία, 10.000 έντυπα βιβλία και πολλά έργα τέχνης. Η Φιάλη, το Κοδονοστάσιο, το Εργαστήριο Αναπαλαιώσεως Φορητών Εικόνων, οι σκήτες και τα κελιά των μοναχών στολίζουν την υπόλοιπη Μονή, την οποία περικλείουν ολοπράσινες κοιλάδες, δάση από καστανιές ανακατεμένες με θάμνους και αγριολούλουδα. Η θέα από τη Μονή γεννά μέσα σου κάτι το άγνωστο, μία μελαγχολία που η φύση της είναι δύσκολο να καθοριστεί.
Παναγία Εσφαγμένη. Η επωνυμία αυτή δόθηκε στην Αγία αυτή εικόνα για την εξής αιτία. Κάποτε ένας ιεροδιάκονος εκκλησιάρχης διακονούσε το ναό νεοκόρος επιμελητής της Μονής, πήγαινε να γευματίσει στην κοινή τράπεζα πάντοτε καθυστερημένα εξαιτίας δήθεν του διακονήματός του στο ναό. Κάποια μέρα αργοπόρησε ως συνήθως και ζήτησε από τον τραπεζάρι φαγητό. Εκείνος αγανακτισμένος αρνήθηκε να του δώσει, λέγοντάς του ότι δεν μπορεί ο καθένας να τρώει ό,τι ώρα θέλει. Ο εκκλησιάρχης με έντονους λογισμούς ενάντια στον τραπεζάρι και με αγανάκτηση επέστρεψε στο ναό. Με όλη την ταραχή και τη ζάλη του πνεύματός του πλησίασε προς την εικόνα της Θεομήτωρος και στεκόμενος ενώπιόν της άρχισε να της λέει: «Έως πότε θα σε υπηρετώ, Θεοτόκε? Θα κοπιάζω και για όλα αυτά ούτε ένα κομμάτι ψωμί να μη μου δίνετε για να δυναμώσω το κουρασμένο σώμα μου?» Με αυτά τα λόγια βγάζει το μαχαίρι με το οποίο πριν καθάριζε τα μανουάλια και καρφώνει με δύναμη στο μάγουλο παριά της εικόνας της Παναγίας και την πλήγωσε. Αμέσως άρχισε να τρέχει αίμα από την πληγή και το πρόσωπο της Παναγίας χλώμιασε. Ο εκκλησιάρχης γέμισε από τρόμο, τυφλώθηκε και έπεσε κάτω και έγινε σαν τρελός από τον έλεγχο της συνείδησής του, μένοντας στην κατάσταση αυτή 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια εμφανίστηκε η Παναγία στον ηγούμενο και του είπε ότι με τις προσευχές του συγχωρεί τον παραβάτη μοναχό και του χαρίζει την υγεία του. Ο μοναχός θεραπεύτηκε και από τότε έκλαιγε πικρά για την παραφροσύνη του και ονόμαζε τον εαυτό του Φωνιά. Καθόταν σε στασίδι απέναντι από την εσφαγμένη εικόνα και με ειλικρινή μετάνοια, κατηγορώντας και επιπλήττοντας τον εαυτό του, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του. Λίγο πριν τον θάνατό του, εμφανίστηκε η Παναγία και του ανήγγειλε ότι τον συγχωρεί, αλλά το βλάσφημο χέρι του θα δοκίμαζε παραδειγματική τιμωρία μετά θάνατον. Μετά από 3 χρόνια, στην ανακομιδή των οστών του, όλα του τα οστά ήταν καθαρά, δείχνοντας το θείο έλεος. Το χέρι του όμως παρέμενε άλλιωτο και κατάμαυρο. Φυλάσσεται μέχρι σήμερα για να θυμίζει την αγαθότητα και την αγάπη της Παναγίας που είναι έτοιμη να μας συγχωρεί για τα λάθη μας. Η εικόνα ονομάστηκε «Εσφαγμένη» και βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου της Μονής και φέρνει το σημείο της πληγής και του ρεύσαντος αίματος. Πριν λίγα χρόνια, ένας ξένος ιερέας, ασπαζόμενος την Αγία αυτή εικόνα, είτε ακούσια είτε από περιέργεια, άγγιξε την πληγή της Θεοτόκου και τότε το καταξηραμένο αίμα έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα τον ευνίδιο θάνατό του μόλις βγήκε από το ναό.
Παναγία Παραμυθία. Για την εικόνα αυτή διηγείται η παράδοση ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήταρος άλλαξαν όταν συνέβη το εξής φρικτό θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα μου, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια. Μόλις ο ηγούμενος συνήλθε από το θαυμαστό θέαμα, βλέπει την εικόνα να έχει αλλάξει στο σχέδιο και στην όψη. Το χεράκι του Χριστού παρέμεινε κοντά στο στόμα της Παναγίας, ενώ το βλέμμα του πήρε αυστηρή έκφραση. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα μετά από την τρίτη επανάληψη των λόγων της Παναγίας. Η μοναχή, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της αυτή Παραμυθία, που σημαίνει παρηγοριά. Από τότε και μέχρι σήμερα καταφεύγουν κατά την περίοδο μεγάλων κινδύνων μέσω της εικόνας αυτής στην προστασία της Παναγίας. Για να προστατεύσουν την θαυματουργική εικόνα, την αποτύχησαν από τον εξωτερικό τοίχο του Καθολικού και την εντύχησαν στο εσωτερικό του παρεκκλησίου της Παναγίας της Παραμυθίας. Ιερά Μονή Φιλοθέου.
το εσωτερικό της Χερσονησίδας προς την πλευρά της βορειοανατολικής ακτής σε υψόμετρο 330 μέτρων, πάνω σε ένα κατάφυτο οροπέδιο, βρίσκεται η Μονή Φιλοθέου. Απέχει από τις Καριές 2,5 ώρες δρόμο, 45 λεπτά από τη θάλασσα, και είναι αφιερωμένη στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η Μονή ιδρύθηκε στο τέλος του 10ου αιώνα. Κάνει την εμφάνιση σε έγγραφα του 1015 και 1016. Ιδρυτής της είναι ο Όσιος Φιλόθεος, σύγχρονος του κτήτορα της Μεγίστης Λαύρας, Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Η Μονή έμεινε για ένα χρονικό διάστημα στην αφάνεια, παρόλες τις δωρεές που έλαβε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο III Βατανιάτη, με τις οποίες μπόρεσε να ανοικοδομηθεί. Για την Μονή φροντίζουν επίσης οι παλαιολόγοι αυτοκράτορες Ανδρόνικος ο Δεύτερος, Ανδρόνικος ο Τρίτος και Ιωάννης ο Πέμπτος. Στις αρχές του 16ου αιώνα, ο ηγούμενος της Διονυσίου μετέτρεψε την Μονή από ιδιόρυθμη σε κοινόβιο. Το 17ο αιώνα γίνονται επιδιορθώσεις στην Μονή με την οικονομική βοήθεια του βλάχου ηγεμόνα Γρηγορίου Σκίκα. Την εποχή αυτή ξεχώρισε μέσα από τους μοναχούς της Μονής μία μεγάλη προσωπικότητα για την Εκκλησία και το γένος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, γνωστός από τους αγώνες του κατά του κινδύνου του εξισλαμισμού της χώρας μας στα χρόνια της σκλαβιάς. Στη Μονή ασκήτεψαν επίσης ο Άγιος Σημεών, ο Άγιος Δομέτιος και ο Άγιος Δαμιανός. Τον 19ο αιώνα, εκτός από τα καθολικά, την τράπεζα και την βιβλιοθήκη, το μοναστήρι κάηκε σχεδόν ολόκληρο. Με την ευλάβεια των μοναχών και τις διάφορες δωρεές, ανακαινίστηκε σιγά σιγά και πήρε την σημερινή του μορφή. Τα κτίρια της Μονής είναι τοποθετημένα σε ένα τετράπλευρο περίβολο. Το καθολικό της Μονής κτίστηκε το 18ο αιώνα πάνω στα θεμέλια του παλαιού που είχε στο μεταξύ πέσει. Ο ναός δεν βρίσκεται στο μέσον της αυλής, αλλά κοντά στη νότια πλευρά του περιβόλου. Είναι μαρμαρόστρωτος και τοιχογραφημένος. Δεξιά και αριστερά έχει δύο παρεκκλήσια, των Αγίων Αρχαγγέλων και του Γενεσίου του Προδρόμου. Το κοδωνοστάσιο βρίσκεται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας. Στις πτέρυγες της Μονής υπάρχουν τρία ακόμα παρεκκλήσια, των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Νικολάου. Η τράπεζα είναι κτίσμα βυζαντινό με αξιόλογες τοιχογραφίες της κρητικής τεχνοτροπίας. Ανάμεσα στο καθολικό και την τράπεζα βρίσκεται η φιάλη του αγιασμού. Η βιβλιοθήκη της Μονής περιέχει 250 χειρόγραφα, από τα οποία τα 54 είναι περγαμινά, δύο ηλιτάρια 14ου αιώνα με την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, το Τετραευαγγέλιο με την Παράσταση και το Τετραευαγγέλιο με την Παράσταση του Ευαγγελιστού Μάρκου. Στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται σταυρός από τίμιο ξύλο, σταυρί, άμφια, λειτουργικά σκεύη, το δεξί χέρι του Χρυσοστόμου και άλλα τίμια λείψανα Αγίων. Η Μονή κατέχει τη 12η θέση
στη σειρά των 20 μοναστηριών στο Άθο και αριθμεί πάνω από 80 συνολικά μοναχούς. Παναγία η Γλυκοφιλούσα. Το καλύτερο κοιμήλιο για τη Μονή Φιλοθέου, για το οποίο αυτή ιδιαίτερα σεμνύνεται, είναι η αξιόλογη και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας που βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Η Γλυκοφιλούσα διασώθηκε από την οικονομαχία και μεταφέρθηκε στο όρος ως εξής. Υπήρχε μια γυναίκα ευσεβής και ενάρετη, η Βικτωρία, που προσκυνούσε κρυφά τις Άγιες εικόνες παρά την απαγόρευση του βασιλιά Θεόφιλου του οικονομάχου. Στο σπίτι της φύλαγε την εικόνα της Γλυκοφιλούσας και κάποια μέρα που οι οικονομάχοι έκαναν έρευνα για να βρουν κρυμμένες εικόνες, η Βικτωρία, πιεζόμενη από τον οικονομάχο άνδρα της, πήρε την εικόνα και κατέβηκε στη θάλασσα. Αφού την καταφύλισε με πόνο και δάκρυα, παρακάλεσε την Παναγία να διαφυλάξει την εικόνα, την οποία έβαλε στη θάλασσα, ελπίζοντας μετά από την μανία της οικονομαχίας να την ξαναπάρει. Η Αγία εικόνα όμως στάθηκε όρθια και άρχισε να πλέει θαυματουργικά πάνω στα νερά. Διέπλεψε το πέλαγος του Μαρμαρά, τον Ελίσποντο και το Αιγαίο και σταμάτησε στο Άγιο Όρος, στο λιμάνι της Μονής Φιλοθέου. Αποκαλύφθηκε στον ηγούμενο της Μονής να κατέβει και να υποδεχθεί την εικόνα. Ηγούμενος και μοναχοί κατεβαίνουν στο λιμάνι και αντικρίζουν την εικόνα να ακτινοβολεί θείο φως. Μόλις ο ηγούμενος βγήκε από τη θάλασσα με την Αγία εικόνα, ανέβλησε στον τόπο όπου πρώτα στάθηκε η εικόνα αγίασμα ιαματικό για κάθε νόσο. Με ψαλμούς και ύμνους, με φώτα και θυμιάματα, ανέβασαν την εικόνα στο ιερό μοναστήρι και την τοποθέτησαν εκεί που ως σήμερα βρίσκεται. Από τότε και κάθε χρόνο, την Δευτέρα της Διακαινησίμου ως ανάμνηση του θαύματος, τελείται εκεί στο αγίασμα, λιτανία και αγιασμός. Η εικόνα είναι μία από τις 73 που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και έχει τέτοια χάρη που όποιος την κοιτά κατάματα, φόβος και τρόμος τον κυριεύει. Τα θαύματά της είναι πολλά. Είναι αμφιπρόσωπη με τη Σταύρωση του Χριστού στο πίσω μέρος.
θαύμα της εικόνας της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας. Πριν χρόνια, εκκλησιάρχης στη Μονή Φιλοθέου ήταν ένας ευλαβής και ενάρετος μοναχός, ο Ιωαννίκιος. Καθημερινά πήγαινε και τακτοποιούσε τον ναό και άναβε το καντήλι μπροστά στην εικόνα. Στεκόταν απέναντι από την εικόνα και με σεβασμό απευθυνόμενος στην Παναγία έλεγε «Γιατί, Δέσποινα, όλα τα μοναστήρια του όρους, η χάρη σου τα πρίκησε με μεγάλα εισοδήματα» και έχουν αρκετό σίτο, λάδι, κρασί και πολλά άλλα, και αυτό το μοναστήρι υστερεί από όλα και ακόμα και σίτο πρέπει να αγοράσει. Κάθε φορά αυτά έλεγε ο Ιωαννίκιος. Μία νύχτα που ήρθε πάλι να ετοιμάσει τα καντήλια, στάθηκε απέναντι στην εικόνα και με δάκρυα προσευχόταν. Έκατσε απέναντι στο στασίδι και σκεπτόμενος αποκοιμήθηκε. Τότε βλέπει στον ύπνο του την Παναγία να του λέει «Με ενοχλείς καθημερινά, Ιωαννίκιε, λέγοντάς μου ότι προνοώ μόνο για τις άλλες μονές του όρους. Σου λέω λοιπόν ότι για αυτό το μοναστήρι έχω την πρόνοια για όλα τα αναγκαία, και αυτό γιατί αποφάσισα οι ηγουμένοι του να μην δίνονται στις μέριμνες για τα γήινα και αμελούν έτσι τη σωτηρία τους. Γι' αυτό πάυσε να με ενοχλείς, γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι ιέφορος και προνοητής της μονής αυτής για όλα, και να φροντίζεις για τη σωτηρία της ψυχής σου περισσότερο από το ναό μου». Ο Ιωαννίκιος ξύπνησε έντρομος και περιχαρής γονάτισε μπροστά στην Αγία εικόνα και ζήτησε με δάκρυα συγχώρεση και απήγγειλε στους αδελφούς της μονής αυτό που είδε, και όλοι θαύμασαν και χάρηκαν πολύ. Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Η Μονή Δοχειαρίου πήρε την ονομασία της από τον Ευθύμιο Δοχειάρη στη Μονή Μεγής της Λαύρας, όταν ήταν ηγούμενος ο Άγιος Αθανάσιος. Είναι μία από τις παλιότερες μονές ιδρυμένη στη βορειοδυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου το 970. Βοηθήθηκε και αυτή από τους ηγεμόνες των Παριστρίων ηγεμονιών. Το καθολικό της τιμάται επωνόματι των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και ανεγέρθηκε το 1568. Τότε έγιναν και οι τοιχογραφίες του, πιθανότατα από τον γνωστό κριτικό αγιογράφο Τζόρτζι. Το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του είναι του 1783.
Την τράπεζα ανοίγειρε ο Αχρίδος Πρόχορος και έχει ενδιαφέρουσες στιχογραφίες με παραστάσεις από την Αποκάλυψη. Η Μονή έχει 9 παρεκκλήσια. Η βιβλιοθήκη περιέχει 441 χειρόγραφα και πάνω από 3.000 έντυπα βιβλία. Αριθμοί 32 μοναχούς. Γοργοεπίκος. Η γνωστότερη μετά την Πορταΐτισσα θαυματουργεί εικόνα του Αγίου Όρους. Είναι αρχαία τοιχογραφία της Παναγίας που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τράπεζας και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε μία φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε, επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολλή ευλάβεια μπροστά από την εικόνα, τις κρέμασαν ακίμητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να τη θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρέσει και να τον θεραπεύσει, πράγμα το οποίο και έγινε όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στην δική της μετά το Θεό προστασία και σκέπη θα πρέπει στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοεπίκος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορείτικο προσκύνημα. Τα θαύματά της είναι άπειρα. Αυτή ήταν με λίγα λόγια μία μικρή γνωριμία με την Παναγία Γοργοεπίκο, που πάντα τρέχει γρήγορα και βοηθά όσους την έχουν ανάγκη. Μονή Μεγίστης Λαύρας. Το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, το πρώτο και μεγαλύτερο του Αγίου Όρους, είναι κτισμένο πάνω στο πλάκωμα ενός βράχου, εκεί που τελειώνει η Χερσόνησος και ο Άθος. Η ίδρυσή του συμπίπτει με τη συστηματοποίηση του μοναχισμού στο όρος. Ιδρυτής του, ο σοφός και ανακαινιστής μοναχός Αθανάσιος, ο οποίος θεμελίωσε τη Λαύρα το 963,
κτίζοντας πρώτα τείχος γύρω-γύρω, ύστερα το καθολικό και στη συνέχεια σειρές κελιών με χρηματική βοήθεια από τον αυτοκράτορα φίλο του Νικηφόρο Φωκά και στη συνέχεια άλλων αυτοκρατόρων και πατριαρχών. Η Μεγίστη Λαύρα, όπως και άλλα αθωνικά μοναστήρια, παρουσιάζει πολλές μεταπτώσεις. Άλλοτε βρίσκεται σε ακμή και άλλοτε παρακμάζει μέχρι σημείο ερήμωσης. Τον 10ο αιώνα είχε 700 μοναχούς, ενώ το 17ο είχε 5 ή 6. Πέρασε αρκετές φορές από τον κοινοβιακό τρόπο λειτουργίας τους στον ιδιόρυθμο, όπου και παρέμεινε τελικά. Η σημερινή του κατάσταση, το μοναστήρι εξωτερικά φαίνεται σαν ένα συγκρότημα από πολυόροφα κτίρια, τοποθετημένο σε τετράπλευρο σχήμα, με μια μεγάλη αυλή στο κέντρο, που βρίσκεται το καθολικό και άλλα παρεκκλήσια. Το καθολικό είναι το πρώτο που κτίστηκε στο όρος και αποτέλεσε το πρότυπο για τα άλλα καθολικά των αγιορείτικων μοναστηριών. Πρόκειται για βυζαντινό ναό, με νεότερη τοιχογραφία του 16ου αιώνα. Ο ναός κτίστηκε από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, που το αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Από τον 15ο αιώνα και μετά τιμάται στην κοίμηση του Αγίου στις 5 Ιουλίου. Δεξιά και αριστερά του ναού υπάρχουν δύο παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στο οποίο βρίσκεται και η μαρμάρινη λάρνακα του Αγίου. Απέναντι από το καθολικό και τη φιάλη του Αγιασμού βρίσκεται η κοινή τράπεζα που ιδρύθηκε από τον Άγιο Αθανάσιο σε σχήμα σταυρού. Σε αυτήν υπάρχουν αξιόλογες τοιχογραφίες των κριτικών ζωγράφων με ξεχωριστές παραστάσεις όπως ο Μυστικός Δείπνος, η Κλίμαξ, η Δευτέρα Παρουσία, καθώς και πορτρέτα Ελλήνων φιλοσόφων, Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άλλων. Η βιβλιοθήκη βρίσκεται πίσω από το καθολικό και θεωρείται η πλουσιότερη του Αγίου Όρους. Το σκευοφυλάκιο που συστεγάζεται με τη βιβλιοθήκη περιέχει πολλά κοιμήλια, όπως το σάκο του Νικηφόρου Φωκά, ιερά άμφια, εκκλησιαστικά σκεύη, τεμάχια από τίμιο ξύλο, λείψανα Αγίων. Στις μέρες μας η Μονή αριθμεί 376 μοναχούς, από τους οποίους οι 56 μένουν στο μοναστήρι και οι υπόλοιποι 320 έξω από αυτό σε πολλά και διάφορα εξαρτήματά του, όπως στις Κήτες, Αγίας Άννας, Καυσοκαλύβια, Τιμίου Προδρόμου, καθώς και σε οικισμούς στην έρημο, όπως τα Κατουνάκια και τα Καρούλια. Η Παναγία η Κουκουζέλισσα είναι η εικόνα που αγιάζει την Μονή και είναι τοποθετημένη σε ομώνυμο παρεκκλήσι. Εν την ενίκη την Παρθενία επίλαξα χριστιανών η προστάτης τον κόσμο που κατέληθε σε οδόκε. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης.
Κατσουρού Ευανθία, Μπάρλας Γιώργος, Σπακιανάκης Βαγγέλης, Χαρατζοπούλου Μαρία, ηχητική επεξεργασία, Δημήτρης Γερονιμάκης, παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Η ώρα είναι 6. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Έκπτωση 15% για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr. Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και οι εκδόσεις Αγαθός Λόγος σας προσφέρουν δύο πολύτιμα πνευματικά εργαλεία απαραίτητα σε κάθε χριστιανικό σπίτι. Το ψαλτήριο και οι παρακλήσεις στην Παναγία μας. Δύο χριστιανικά όπλα με μεγάλη πνευματική δύναμη. Το ψαλτήριο και η μικρή και μεγάλη παράκληση στην Παναγία μας. Δύο βιβλία στην τιμή του ενός. Θα τα βρείτε αποκλειστικά στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στο τηλέφωνο 210-4124-726. Μην την χάσετε. Κατασκευή. Επισκευή. Συντήρηση. Ανακαίνιση. Μέρκολα. Κόλλες, μονωτικά, ξυλοπροστατευτικά και χρώματα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μέρκολα. Έξυπνα προϊόντα. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, τη Μέρκολα εδώ και 58 χρόνια προσφέρουμε λύσεις σιγουριάς. Οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Για πληροφορίες καλέστε 210-5590-460 ή επισκεφτείτε το www.mercola.gr. Αξιοποιήστε τον ελληνικό ήλιο απολαμβάνοντας ζεστό νερό όλο το χρόνο, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα. Nobel. Πιστοποιημένοι ηλιακοί θερμοσύφωνες για κάθε απέτηση, με τον κορυφαίο συλλέκτη απόλων, υψηλής απόδοσης και εξαιρετικής αισθητικής. Nobel Solar Innovations. Εμπειρία και τεχνογνωσία από το 1975. Καλέστε 211-41-11-356 για να ενημερωθείτε για το δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα. www.nobel.gr. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031. Η Φανή μαθαίνει αρχαία ελληνικά, η πρωτότυπη σειρά παιδικών βιβλίων της εκπαιδευτικού Φωτεινής Τσομάκου που αγάπησαν όλα τα παιδιά. Μια επιτυχημένη προσπάθεια για να προσεγγίσουν τα παιδιά του Δημοτικού την αρχαία ελληνική γλώσσα μας. Η Φανή μαθαίνει αρχαία ελληνικά. Μόλις κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος, στο βουνό και στη θάλασσα. Παιδιά, στις διακοπές σας, πάρτε παρέα μαζί σας τη Φανή που μαθαίνει αρχαία ελληνικά. Και καλό καλοκαίρι! Θα το βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, 210-4124-726. Αύγουστος. Ο μήνας της Παναγίας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.